μία κόκκινη σβούρα τρέχει. Τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα Παρασκευή, η κόκκινη σβούρα ξεκινάει ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Ένα ταξίδι στην Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά ιδανικά και πάει μάλιστα πίσω στο χρόνο, στο 1950, όταν μπήκαν οι βάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την αποτροπή των πολέμων και τη διατήρηση της ειρήνης ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς. Και για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά κυρίως για το πώς γνωρίζουμε στα παιδιά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μαζί μας η Νέλη Παλαιολόγου, επικεφαλής επικοινωνίας στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Γεια σου, κόκκινη σβούρα. Ταξιδεύουμε σήμερα μαζί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αντιπροσωπεύει και γιατί είναι τόσο σημαντικό να γιορτάσουμε μεθαύριο τη Μέρα της Ευρώπης. Το 1950-51 τέλειωνε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος είχε φέρει τεράστια καταστροφή σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, η Γαλλία και η Γερμανία αποφάσισαν εκείνη την εποχή να συμφωνήσουν ότι θα ελέγχουν μαζί από κοινού την παραγωγή του άνθρακα και του χάλιβα. Αυτό θα επέτρεπε να ελέγχει ο ένας τον άλλον και να μην μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να φτιάχνει πολεμικά αντικείμενα και να υπάρχει πάντα η απειλή του πολέμου. Νέλη, τα περισσότερα παιδιά του Δημοτικού αλλά και οι έφηβοι δεν έχουν γνωρίσει τον κόσμο αλλιώς. Πώς με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου μπορούμε να τους μιλήσουμε και ποια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να αναδείξουμε επειδή αφορούν στα παιδιά? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, σεβόμαστε τα δικαιώματα του παιδιού. Έχουμε κοινές ρίζες, ακόμη και ορισμένα παραμύθια καμιά φορά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν κοινές ρίζες, το καλό, το κακό, την αγάπη, τον ήρωα. Στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δημοκρατία, στην ειρήνη, στην αλληλεγγύη και στις μη διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ ανδρών και γυναικών, στο κράτος δικαίου και στην ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και στον πλήρη σεβασμό της πολιτιστικής ταυτότητας του καθένα. Νέλη, ξέρεις, η κόκκινη σβούρα έχει κολλητούς παιδιά του Δημοτικού και μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά από αυτά είπαν ότι αισθάνονται ότι πρέπει να διαλέξουν τι θα είναι πρώτα, δηλαδή αν θα είναι πρώτα Έλληνες ή Ευρωπαίοι. Δεν υπάρχει λόγος να διαλέξουν αν θα είναι Έλληνες ή Ευρωπαίοι. Παραμένουν Έλληνες, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πλήρη σεβασμός του πολιτισμού, της γλώσσας, της θρησκείας, της κάθε χώρας που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν λόγο να διαλέξουν αν θα είναι το ένα ή το άλλο. Είναι Έλληνες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα για την ημέρα της Ευρώπης διοργανώνονται πολύ ιδιαίτερες εκδηλώσεις. Τι ετοιμάζεται και φέτος και μπορούμε να βρούμε online υλικό, παιχνίδια, quiz, e-books για τα παιδιά μας? Υπάρχει ένα ιστότοπο, ένα site που λέγεται Μαθησιακή Γωνιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια και βοηθήματα για όποιο παιδί, όποιες ηλικίες, ακόμη και τους γονείς, θέλουν να μάθουν περισσότερα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα έχουμε συμβολικά γραμματόσημα, γιατί γιορτάζουμε φέτος κιόλας τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος και για την επόμενη σβούρα, ετοιμάζουμε ένα παραμύθι που θα μας λέει την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ιστορία της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέλη, σε ευχαριστούμε πολύ και από ό,τι καταλαβαίνω με το αποκλειστικό που μας έδωσες, πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε στην κόκκινη σβούρα. Ήταν η Νέλη Παλαιολόγου, επικεφαλής επικοινωνίας στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ήταν η κόκκινη σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της σβούρας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Καλό Σαββατοκύριακο!